Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο της σειράς που σας δείχνω ένα προς ένα όλα τα σπότ από τα οποία περνάω στην καθημερινή μου προπόνηση εδώ στην Αθήνα. Πρωτού σας δείξω όμως όλα τα φοβερά σημεία που έχω βρει σε αυτήν την πλατεία για να κάνω πράγματα με το ποδήλατο, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη μέσα από τα θετικά σας σχόλια στο προηγούμενο μου βίντεο. Καθώς και πολύ καιρό τώρα συμβαίνει, αλλά ειδικότερα το τελευταίο διάστημα, κάθε φορά που βγαίνω στο κέντρο με το ποδήλατο για προπόνηση είτε με τα πόδια, αρκετοί από εσάς θα με σταματήσετε και να μου πείτε απλά ένα γεια. Κάτι που με κάνει ιδιαίτερα περήφανο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Το προηγούμενο βίντεο το κλείσαμε σε εκείνη την πλατεία. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, αλλά θα τη βάλω τώρα στο βίντεο. Και στη συνέχεια εκείνης της πλατείας, η καθημερινή προπόνηση συνεχίζει σε αυτήν εδώ την πλατεία, η οποία βρίσκεται στις Τζιτζιφιές, όπου είναι υποπεριοχή της Καλλιθέας. Και ας ξεκινήσουμε με λίγο ζέσταμα. Αρκετά με το απλό ζέσταμα, θέλω να κάνω κάτι λίγο πιο ένα επίπεδο παραπάνω. Ήταν λίγο δερμακτικό η αλήθεια είναι, αλλά το πέτυχα. Από την από εδώ μεριά έχουμε αυτό εδώ το τυχάκι και εκείνα τα τυχάκια από εκεί που υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Και για ακόμη μια φορά τρίποδο χορηγεί από τη φύση. Επίσης εδώ έχουμε ακόμα μια σειρά εμποδίων που θέλω να περάσω. Αρχικά ανέβασμα σε αυτό εδώ, μετά ψιλοσάιτχο ψουτιχά για αυτό, πάρχω πάνω και πέρα. Για να πούμε. Πάμε και το ανάποδο. Ναι, οκ, okay, σχεδόν το ίδιο. Δεν έκανα τον κάπο, έκανα την ισορροπία από εδώ. Παρ' όλα αυτά, από την από εδώ μεριά έχουμε αυτά εδώ τα σκαλάκια που δεν τα λες ούτε πολλά ούτε λίγα, αλλά θα προσπαθήσω να τα ανέβω όλα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, αλλά θα το προσπαθήσω. Και συνέχεια έχουμε μερικές ακόμα ισορροπίες.
και από την ακριβώς απέναντι πλευρά έχουμε αυτό εδώ το gap. Αυτό εδώ το gap που οδηγεί από πάνω από το τυχάκι επάνω, gap στο από κάτω τυχάκι και μετά drop cut. Είναι λίγο κάπως περίεργο, αλλά θα το επιχειρήσω και θα δούμε πώς θα πάει. Το πλήρες gap δεν μου βγαίνει αυτή τη στιγμή. Ο φόβος της πεδαλιάς, ο οποίος είναι μόνο στο μυαλό μου. Αφήνοντας όμως αυτό για κάποια άλλη μέρα, από την αποδόμη για κάπου προς τα εκεί, έχουμε ακόμα ένα παρόμοιο gap το οποίο θα επιχειρήσω, αφού πρώτα κατεβούμε κάτω. Και ακριβώς εδώ είναι το gap που έλεγα νωρίτερα. Είναι περίπου λίγο μεγαλύτερη απόσταση, αλλά είναι από το τυχάκι αυτό σε εκείνο το κάγκελο. Μπορεί να μην το πετύχω, αλλά θα το επιχειρήσω και αυτό. Έχει μία απόσταση από το τυχάκι στο κάγκελο. Θέλω να ανέβω στο τυχάκι και να πηδήξω να φτάσω στο κάγκελο. Να. Νομίζω το έχω, αλλά θέλει λίγη. Θέλει δουλειά, σίγουρα το έχει. Λίγη προσπάθεια. Είναι και το δέντρο που θα πει ένα πλή. Είναι και αυτό, φοβάμαι μικρό πάνω. Αλλά νομίζω το έχω. Ναι, νομίζω αυτό είναι το πετυχημένο. Και το πέτυχα, είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά, σε όλα αυτά τα τυχάκια που υπάρχουν εδώ, μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ανάλογα με το επίπεδο που είσαι. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα θα κρατήσω όλα όσα έκανα μέχρι τώρα. Αλλά κάποια στιγμή, στο μεγάλο το καλό βίντεο που έχουμε πει, θα επιστρέψω εδώ να κάνω μερικά ακόμα πράγματα, τα οποία, όπως λέω συχνά, δεν είναι για κάθε μέρα, είναι one-off. Στο μεταξύ όμως υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω εδώ. Μία ανεπανάληπτη ισορροπία, η οποία είναι σίγουρα ίσως και πάνω από το επίπεδο μου αυτή τη στιγμή. Αλλά ας σας δείξω. Και ακριβώς εδώ έχουμε αυτή την μοναδική ισορροπία. Και το πάχος αυτού του κάγκελου είναι περίπου το 1 τρίτο από το λάστιχό μου. Και αν θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο προπόνησης που σας είχα δείξει ένα άλλο κάγκελο που είχαμε βρει, που είπα ότι δεν έχει ένα τυχάκι, ας πούμε, στην αρχή του και πρέπει να ανέβω κατευθείαν απευθείας στο κάγκελο για να ξεκινήσει την ισορροπία. Εδώ έχουμε αυτή την εισαγωγή στο κάγκελο που το κάνει αρκετά πιο εύκολο και νομίζω το. Και νομίζω πως το επίπεδό μου μόλις ανέβηκε επίπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι λίγο περισσότερο με κάγκελα, είτε ισορροπίες είτε απλά να ανεβάω στην πίσω βρόδα. Και αυτό που συμβαίνει συνήθως όταν το επιχειρείς αυτό στις αρχές, μπορεί να μην βρεις να μην βρει κατευθείαν πίσω σούρβα στο κάγκελο και να γίνει κάτι, θα σας δείξω σε λίγο. Αλλά ας αφήσουμε για την ώρα αυτή την πλατεία. Όπως είπα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ.
αλλά θα ξαναπεράσω κάποια άλλη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα απίστευτο σπότ για trial αυτή, δηλαδή. Και ενώ πηγαίνουμε προς τα πέρα, εδώ έχουμε ένα κάγκελο που είναι νομίζω το καλύτερο σημείο για να δείξω αυτό που έλεγα νωρίτερα για το Bankhop σε κάγκελο. Εάν λοιπόν πας να έχεις ένα τέτοιο κάγκελο και ενώ η πίσω σου ρόδα πάει εκεί αλλά γλιστρήσει πίσω, αυτό που συμβαίνει είναι να χτυπάει ο σκελετός σε αυτό το σημείο με το κάγκελο και να δημιουργούνται χτυπήματα όπως αυτό εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι καθ' όλο το μήκος του σκελετού υπάρχουν ένα σωρό μικρά χτυπηματάκια παντού όμως. Και ίσως λέω, το βάψιμο να μην είναι τόσο κακή ιδέα τελικά. Επομένως, μπορεί, όχι πολύ άμεσα, σύντομα. Όπου σύντομα είναι από τώρα μέχρι το άγνωστο μέλλον. Να περάσουμε ένα χέρι χρώμα, ίσως. Στο μεταξύ, η καθημερινή προπόνηση συνεχίζει προς Φάληρο. Αν θα το αφήσουμε αυτό για το επόμενο βίντεο. Αλλά πριν το σημερινό βίντεο, στη διαδρομή προς τα εκεί, έχουμε αυτό εδώ το ψηλοτεράστιο gap, θα έλεγα, το οποίο είναι. Το οποίο gap είναι 8 δικά μου βήματα και αυτή είναι η απόσταση σε σχέση με το ποδήλατο. Μικρό δεν το λες σε καμία περίπτωση. Και είναι και ψηλοστατικό γιατί πρέπει να έρθω από εδώ χωρίς να έχω ιδιαίτερη φόρα, να ανέβω πάνω στο τυχάκι αυτό και να κάνω τον gap απέναντι. Το θεωρώ ψηλοστατικό τουλάχιστον για 24, που συνήθως έχω μια φόρα πριν ή χρησιμοποιώ μια δυνατή πεταλιά για να το κάνω. Εδώ όμως είναι ανέβασμα με bunny hop, μένω στο bunny hop και με πεταλιά απέναντι και είναι αρκετά μεγάλη απόσταση για μια απλή πεταλιά. Αλλά για να δούμε, το έχω, θα το επιχειρήσω και ό,τι γίνει.